Σύντροφε, σε καλωσορίζουμε στην πόλη του Τυρνάβου, την πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Θεσσαλίας, την πόλη των αγώνων και των μεγάλων αγωνιστών, την πόλη του Αχιλλέα Τζάρτζανου και του Κώστα του Λουλέ. Σε καλωσορίζουμε σε ένα πολύπαθο δήμο, όπως διαπίστωσες και εσύ ο ίδιος πριν λίγο, ο οποίος έχει χτυπηθεί από τους σεισμούς πριν 3 χρόνια, όπου κατέστρεψαν εκατοντάδες σπίτια αλλά και δημοτικές δομές. Δυστυχώς δεν γλιτώσαμε ως Δήμος και από τις πρόσφατες πλημμύρες του επανομοιωζόμενου Ντάνιελ, όπου κατέστρεψε 15.070 στρέμματα γης, αγροτικής γης και δεκάδες κτηνοτροφικές μονάδες στην έτερη πόλη του Δήμου μας, στον Αμπελώνα. Ως νέα Δημοτική Αρχή κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Από την πρώτη στιγμή οργανώσαμε τον αγώνα των σεισμόπληκτων με την συμμετοχή τους στο συλλαλητήριο για τους πλημμυροπαθείς στην κεντρική πλατεία της Λάρισας. Συνεχίσαμε με τη δημιουργία της Επιτροπής των Σεισμόπληκτων της ευρύτερης περιοχής, καθώς συμμετέχουν και κάτοικοι των χωριών της Ελασσόνας, όπου και αυτοί δέχθηκαν το πλήγμα του σεισμού. Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και την Επιτροπή των Σεισμόπληκτων, πραγματοποιήσαμε μεγαλειώδη συλλαλητήριο στην πλατεία του Τυρνάβου, ώστε να αναδείξουμε τα δίκαια αιτήματα των σεισμόπληκτων συμπολιτών μας. Παράλληλα, λάβαμε την απόφαση για την κατάργηση των χρεών του νερού για 1 χρόνο προς τους κτηνοτρόφους που οι μονάδες τους υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες. Και βρισκόμαστε ενεργά και συμμετέχουμε στους αγώνες των αγροτών και των κτηνοτρόφων όλο το διάστημα, όλο το χρόνο, όλες τις μέρες. Καλούμαστε όμως να ανταπεξέλθουμε στις αυξημένες ανάγκες των συμπολιτών μας μέσα σε ένα ασφικτικό πελαίσιο που επικρατεί για τους Δήμους και μας επιβάλλει η κεντρική εξουσία. Αρχικά και ενημερωτικά πρέπει να πούμε ότι η κεντρική αυτοτελής πόρη έπρεπε να είναι στους Δήμους σε όλη την Ελλάδα γύρω στα 8,5 δισεκατομμύρια. Αντί για αυτόν, τα ποσά που δίδονται είναι περίπου στα 2.224.000. Στην υπάρχουσα υποχρηματοδότηση έρχεται να προσθεθεί και η παράνομη μηνιαία παρακράτηση από την κρατική επιχορήγηση για το τέλος ταφής και για το Δήμο μας, που έρχεται σε ένα ποσό περίπου των 15.000 ευρώ μηνιαίως. Όσον αφορά τις υπηρεσίες, υπάρχει υποστελέχωση σε όλα τα τμήματα. Και αυτό δεν ήρθε από μόνο του. Σε αυτό παίζουν οι συνεχόμενες απαγορεύσεις προσλήψεων σε συνδυασμό με τις συνταξιοδοτήσεις, θέτουν σε κρισιμότητα την ίδια τη λειτουργία των υπηρεσιών μας. Όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα έχουν ως κοινή πολιτική τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από την κεντρική εξουσία στους Δήμους, χωρίς την αναγκαία χρηματοδότηση, χωρίς προσωπικό και υποδομές. Ενδεικτικά είναι ότι και σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Αδέσποτων Ζώων και το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα, δίνοντας μάχη ώστε να μπορέσουμε να διευθετήσουμε αυτές τις ψυχές, χωρίς καμία ουσιαστική βοήθεια και σε αυτό το ζήτημα από την κεντρική εξουσία. Ένα τελευταίο ζήτημα το οποίο έχει προκύψει και είναι σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής όμως Ένωσης για να γίνει ουσιαστικά, για να έρθουν οι ιδιώτες και σε αυτό από την πίσω πόρτα, τώρα το πλέον έρχονται από την μπροστά, το κάνουν ξεκάθαρο, είναι το πρόβλημα των ΔΕΙΑ, όπου πάνε να ιδιωτικοποιήσουν το νερό και η πρώτη τους ενέργεια είναι η συγχώνευση των ΔΕΙΑ. Ως Τύρναβος έχουμε ένα ποιοτικό και φθηνό νερό προς τους συμπολίτες μας και άρτιες υπηρεσίες τις οποίες έχουν πληρώσει με τα χρήματά τους οι συμπολίτες μας, αλλά και με τον κόπο τους οι εργαζόμενοι στη ΔΕΙΑ. Αυτό πάμε να το χάσουμε. Ως αγωνιστική αρχή, δημοτική αγωνιστική αρχή, αγωνιζόμαστε και θα διεκδικούμε μαζί με το λαό μας ώστε το νερό να γίνει ένα κοινωνικό αγαθό και να μείνει στα χέρια του λαού μας. Ως αγωνιστική αρχή έχουμε μάθει να παλεύουμε
Και έτσι λοιπόν διεκδικήσαμε και κατορθώσαμε ήδη από τους πρώτους τρεις μήνες που βρισκόμαστε στο τιμόνι του Δήμου να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτικούς πόρους από την κεντρική εξουσία προς όφελος των συμπολιτών μας. Από τις πρώτες ημέρες της ανάληψής μας εμπιστευθήκαμε τους υπαλλήλους του Δήμου μας και στη συνεργασία μαζί τους βελτιώσαμε όλη τη λειτουργία του. Αμέσως φάνηκε η αλλαγή στην καθημερινότητα που βιώνουν οι συμπολίτες μας και αφορά την καθαριότητα και το πράσινο. Αλλά δεν σταματήσαμε εκεί και με παρεμβάσεις ουσίας δημιουργήσαμε νέους χώρους δωρεάν στάθμευσης στο κέντρο του Τυρνάβου που ασφικτιούσε. Συνεχίζουμε όμως αγωνιστικά και με παρεμβάσεις στην αγροτική και αστική οδοποιία αλλά και σε δημοτικά κτίρια τα οποία έχουμε παραλάβει σε τραγική κατάσταση. Προτεραιότητά μας είναι η νεολαία και τα παιδιά, τα σχολεία τους, οι ελεύθεροι χώροι για να περνούν χρόνο, χώροι άθλησης και πολιτισμού που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα και χωρίς αντίτιμο και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε την ορθή χρηματοδότηση και τα οφειλόμενα στο Δήμο μας από την κεντρική εξουσία, αλλά και την εξασφάλιση έργων με στόχο πάντα την προστασία και την ασφάλεια της ζωής του λαού, αλλά και τις επιπλέον προσλήψεις για μόνιμο προσωπικό, ώστε να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες του Δήμου μας. Σε καλωσορίζουμε και πάλι